θυμάμαι. Και προφητείας από την Παλαιά Διαθήκη ήταν προφητευμένη και ο Ιωάννης και η Παναγία γέννησή τους στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη. Και οι γονείς του Ιωάννου, Ζαχαρίας και της Άβε, βλέπετε εδώ πάνω στον χώρο της Εκκλησίας τον προφήτη Ζαχαρία. Οι γονείς του Ιωάννου είχαν πάρα πολύ δικοί και ενάρετοι, αλλά δεν είχαν παιδί και παρακαλούσαν τον Θεό να αποκτήσουν ένα παιδί έστω και σε μεγάλη ηλικία. Τελικά ο Θεός τους άκουσε την προσοχή τους και έστειλε τον Αρχάγγελο Γκαβριήλ να φέρει το μήνυμα στον προφήτη Ζαχαρία ότι θα αποκτήσει παιδί και θα το ονομάσει Ιωάννη. Το μήνυμα αυτό το έφερε μέσα στον Άγιο Σολομώντος όταν ο Αρχάγγελος Γκαβριήλ παρουσιάστηκε σε όραμα μέσα στον Άγιο Σολομώντος, τον προφήτη Ζαχαρία, μέσα στα Άγια των Αγίων και του είπε ότι θα αποκτήσει παιδί, θα το ονομάσει Ιωάννη και το παιδί αυτό θα γίνει μεγάλος προφήτης. Ο Ζαχαρίας εκείνη τη στιγμή τα έχασε και ζήτησε σημάδι από τον Άγγελο πώς θα γίνει αυτό. Οπότε του είπε ο Άγγελος ότι τα πάντα είναι δυνατά για τον Θεό, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αφού όμως ζητάς σημάδι, θα σου κομπεί η φωνή μέχρι να λυνηθεί το παιδί. Και πράγματι από εκείνη τη στιγμή ο Ζαχαρίας έμεινε μουγκός 9 μήνες έως όπου γεννήθηκε το παιδί ο Ιωάννης εδώ στο χωριό της Ορεινής. Εορτάζουν και πανηγυρίζουν στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου στις 24 Ιουνίου, διότι εδώ είπαμε έχει γεννηθεί ο Άγιος Ιωάννης. Εδώ είναι μεγάλη πανηγύρι, μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουν τη γέννηση του παιδιού και συγκεκριμένα την 8η ημέρα, την ημέρα της περιτομής και της ορθοδοξίας του παιδιού. Βλέπετε και στην εικόνα και στην εικόνα πάλι μπροστά στο προσκυνητάρι. Την ημέρα αυτή, ξέρω την 8η ημέρα, ο Ζαχαρίας ζήτησε μία πλάκα για να γράψει το όνομα του παιδιού. Η Ιωάννη συστήνει το όνομα αυτού, σύμφωνα με τα λόγια του Μιχαήλου. Και μόλις έγραψε το όνομα, ελήφθηκε γλώσσα του, τελείωσε ο κανόνας από τον Άγγελο 9 μήνες να μην μιλάει. Και άρχισε να μιλάει, να προφητεύει, να ψέλνει, με μία προφητεία που λέγεται ο Δή του Ζαχαρία. Και είναι προφητεία και ψαλμωδία μαζί, τη διαβάζουμε τη Μεγάλη Σαρακουστή και η προφητεία αυτή αναφέρεται και στον Χριστό του Μεσσία και στο γιο του τον Ιωάννη, τι μένει γενέστε, σύμφωνα με όλα αυτά που του είχε πει ο Άγγελος. Εμείς εδώ εορτάζουμε και τη σύλληψη του Αγίου Άγγελου Προδρόμου, το έχω εδώ, στις 23 Σεπτεμβρίου, η σύλληψη του Προδρόμου, όπως επίσης και τον προφήτη Ζαχαρία ξεχωριστά, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Εκκλησίας, στις 5 Σεπτεμβρίου γιορτάζει προφήτη Ζαχαρία, ο πατέρας του Προδρόμου, και στη σύλληψη 23 γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης και η Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης έγινε ο μεγαλύτερος προφήτης, ο προφήτης που ήταν προφητευμένος από την Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης ο οποίος προετοίμασε το λαό του Θεού για τον ερχόμενο Μεσσία και τον Χριστό, προφήτης ο οποίος έδειξε τον Χριστό με το δάκτυλο, εβάπτισε τον Χριστό, έδωσε και τους μαθητές του στον Χριστό και έλαβε το εγκόμιο, ο Άγιος Ιωάννης έλαβε το εγκόμιο από τον ίδιο τον Χριστό προς τους μαθητές του ότι δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος προφήτης από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και μείζον προφήτου, δηλαδή πρόδρομος ο βαπτιστής που είναι ένας. Αναφέρει το απολυτίκιό του, μνήμη δικαίου μετεπομείων, σι δε αρκέσει τη μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομου. Είναι το εγώμιο του Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο, προς τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρόλο που αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν πολύ μεγάλο στην αρετή, μεγαλύτερο των προφητών, δεν έκανε θαύματα εν ζωή. Το μόνο θαύμα που έκανε είναι ότι έδειξε τον Χριστό με το δάκτυλο, βάπτισε τον Χριστό και είπε: Είδε ο αμνός του Θεού πέρα την αμαρτία του κόσμου. Το Ιστέρο βέβαια έκανε πάρα πολλά θαύματα και κάνει θαύματα ο Άγιος Ιωάννης και ειδικά η κάρα του που είναι αυτή που έχει σωθεί και ένα κομμάτι στο Άγιο Όρος στο χέρι του, διότι καταστράφηκαν τα Άγια Λείψανα του Ιωάννου στη Σεβάστια όταν ήρθε ο Ιουλιανός ο Καραβάτης και έγραψε
κάνει πρωτή τη απεκεφαλίσεω του Ιωάννου και πιο πολλέ εκκλησίε και τα μοναστήρια. Αλλά εμεί εδώ εορτάζουμε στο Γενέσιο, 24 Ιουνίου και στη Σύλληψη, όπω σα είπα. Έχει άλλα μοναστήρια που γιορτάζουν εδώ στην Παλαιστίνη. Τον Αύγουστο, τον Ιανουάριο, τη Σύναξη, τον Φεβρουάριο, στην έκθεση τη Κεφαλή. Έχει πολλά μοναστήρια και εκκλησίε που γιορτάζουν συνέχεια προ την Λίμνη του Αγίου Γράμματο του Πολεμών. Θα σα πω δύο λόγια για την Παναγία και θα την δω την εικόνα του προσκυνήματο που είναι η Παναγία με την Ελισάβετ, ο ασπασμό ή ο ενεργασμό όπω λέγεται. Ακούσαμε και το Ευαγγέλιο πριν λίγο που αναφέρεται εδώ στην Ελληνική. Είναι πολύ γνωστό το Ευαγγέλιο. Και έχουμε δύο σημεία που μπορούμε να επισημάνουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο. Είναι πάρα πολλά, ένα-δύο θα πούμε για να το μέσουμε. Το πρώτο είναι ότι το γεγονός αυτό έγινε αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό της Παναγίας στη Ναζαρέτ, όπου ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι η συγγενή σου Ελισάβετ έχει συλλάβει και αυτή και είναι στον έκτο μήνα. Συνδέεται το γεγονός εδώ της επισκέψεως με τον Ευαγγελισμό, αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό, όπου είπε ο Αρχάγγελος ότι η συγγενή σου Ελισάβετ έχει συλλάβει διαθάγματος και είναι στον έκτο μήνα. Και πράγματι η Παναγία με την Ελισάβετ μεταξύ του ήσαν συγγενείς και συγκεκριμένα ήσαν πρώτες εξαδέλφες από τις μητέρες τους, παρόλη τη διαφορά ηλικία τους, ενώ ο Χριστός με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο δεύτερα εξαδέλφια μεταξύ τους και συνομήλικη. Εδώ έχουμε το πρώτο σημείο ότι μόλις έγινε ο χαιρετισμός, ο ασπασμός, ο ενεργασμός της Παναγίας με την Ελισάβετ, πριν προλάβει να πει η μία στην άλλη οτιδήποτε, τι της είχε συμβεί, γέμισε με Άγιο Πνεύμα η Ελισάβετ, κατάλαβε, εφανέρωσε το Άγιο Πνεύμα στην Ελισάβετ τι είχε συμβεί στην Παναγία, στη Ναζαρέτ, στον Ευαγγελισμό. Η Παναγία είχε το Άγιο Πνεύμα μαζί της, της θα είχε πει και ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, τι είχε συμβεί στην Ελισάβετ και γέμισε με Άγιο Πνεύμα η Ελισάβετ και αναφέρεσε πολύ μεγάλη και είπε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου και πόθεν με τούτο να έρθει η μήτρη του Κυρίου του πρόσωπου». Αυτός είναι ο πρώτος μακαρισμός προς την Παναγία από την Ελισάβετ. Μάλιστα η Ελισάβετ την ονομάζει «Μητέρα του Θεού» και πως γίνεται η μητέρα του Κυρίου ευθύνη πρόσωπο. Είναι ο πρώτος μακαρισμός και η πρώτη ονομασία ως Μητέρα του Θεού, ο Θεοτόκος, η Παναγία, από την Ελισάβετ, δια Πνεύματος Αγίου. Εκείνη τη στιγμή, πάλι δια Πνεύματος Αγίου, έχουμε το σκήρυγμα του Ιωάννου μέσα στην κοιλία της Ελισάβετ εν αγκαλιάς, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, μέσα στην κοιλία της Ελισάβετ, ο Ιωάννης, 6 χρονών έμπριο, αναγνωρίζει τον ερχομό της Παναγίας και τον ερχομό του Χριστού και σκυρτάει ο Ιωάννης τροποντινά. Προσκυνάει τον Χριστό για την Παναγία και μεταδίδει τη χαρά του αυτή στην Αγία Ελισάβετ. Για τον λόγο αυτό ο Άγιος Ιωάννης ονομάστηκε από τον Άγγελο προφήτης εκ κοιλίας μητρός. Η Παναγία, μάλιστα αν προσέξετε και την λεπτομέρεια της εικονογραφίας που έχουμε στο προσκυνητάρι, ο Άγιος Ιωάννης προσκυνάει τον Χριστό, ο δε Χριστός ευλογεί τον Ιωάννη και την Ελισάβετ. Η Παναγία απαντώντας στην Ελισάβετ είπε τον ύμνο το δικό της που είναι πολύ γνωστός, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλλίαση του πνεύμα με το Θεό του Σωτήρου μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της ζωής αυτού, λειτουργά από την γη, μακαρίσου την πάση και την νέα, ότι επίησε μεγαλία ο δυνατός και Άγιο το όνομα αυτού». Αυτός ο ύμνος λέγεται «Οδύτης Θεοτόκου», είναι από τις οδές της Καινής Διαθήκης, όπως λέγεται, δηλαδή όταν γινόταν ένα μεγάλο γεγονός, έψελαν μία οδή, ο Μωυσής, η αδελφή του Μωυσή, οι τρεις παιδες εν καμίνο, ο Ζαχαρίας, η Παναγία ψέλνει αυτόν τον ύμνο εδώ, το Μεγαλινάριο όπως λέμε, «Μεγαλύνου ψυχή μου τον Κύριο», μία δοξολογία δηλαδή προς τον Θεό, από την ίδια την Θεοτόκο, που έψαλε εδώ τον ύμνο αυτό. Αυθόρμητα, τα πνεύματα του Αγίου όλη η έμπνευση
σύνθεση και η Εκκλησία μας ψάχνει τον ύμνο αυτό καθημερινά εις τον όρθρο ή στην ενάτη οδή, όπως λέμε, που είναι προς τιμή της Παναγίας και ενάτη οδή του όρθρου. Εδώ περίπου έμεινε η Παναγία τρεις μήνες, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. Μάλιστα η Παναγία με την ταπείνωσή της διακόνησε, βοήθησε την Αγία Ελισάβετ στους τρεις τελευταίους μήνες της, που ήταν μεγάλης ηλικίας η Ελισάβετ, και λίγο πριν γεννηθεί ο Άγιος ο Πρόδρομος, η Παναγία έφυγε από εδώ και γύρισε εις τη Ναζαρέτ και μετά εις τη Βηθλέμ όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Να επικαλείστε τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο που έχει παρησία στον Χριστό, δηλαδή εισακούγεται, να επικαλείστε και τον προφήτη Ζακαρία, την Αγία Ελισάβετ, να επικαλείστε και την Παναγία εξαιρέτως, όπως αναφέρει η Εκκλησία μας, δηλαδή ιδιαιτέρως, όπως και όλους τους Αγίους, διότι κάθε Άγιος έχει δικό του χάρισμα από τον Θεό, και σας εύχομαι καλό προσκύνημα, καλή υπομονή, καλή ανάληψη, καλή παιδικοστή τώρα σιγά σιγά. Έρχονται, είμαστε αύριο στην μέσο Πεντηκοστή. Και μάλλον θα έχει λειτουργία αύριο το πρωί στον Άτσο Αναστάσεω. Έχει συνήθω. Και άλλε εκκλησίε που θα λειτουργήσουν, οι κανονικέ εκκλησίε, λειτουργούν καθημερινά. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ψάχνουμε όλοι μαζί το Χριστό Ανέστη. Έχουμε και τι παραγγελίε του κοινού, αλλά τώρα είναι το Χριστό Ανέστη. Θα περάσετε και με την ψάχνη. Χριστό Ανέστη.